Επιστρέψαμε στον αέρα του Energy 98,5. Είμαι η Κωνσταντίνα Φουτζητζή και διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Και δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, παιδιά. Έχω δύο φοβερούς προσκεκλημένους που τους ακούτε κάθε πρωί 8 με 10 εδώ στο ραδιόφωνο που αγαπάτε. Και δεν είναι άλλοι από τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Έλενα Κόνστα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Έλα, βρε παιδάκι μου, τι γίνεται. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς σας βρήκαμε και από κοντά. Α, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Να περάσουμε όμορφα. Χαίρομαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που ήρθαμε. Και δεν φέραμε εμείς τον κακό καιρό ακόμα. Όχι, νομίζω ήταν άρθι. Ναι, δεν φταίτε εσείς, εννοείται. Εντάξει, βάλαμε το λιθαράκι μας, αλλά δόξα τω Θεώ. Εσύ. Εγώ είμαι η Άνοιξη. Έτσι. Εσύ σιγουρλού. Και καλά. Φυσικά. Δεν τρέψει να τα λες αυτά τώρα. Όχι, τώρα θα τα πω. Πότε θα τα πω. Όταν είμαστε μόνοι μας, τώρα που μας ακούνε. Εγώ είμαι η Άνοιξη και το καλοκαίρι, στο φθινόπωρο και όχι μόνος. Για συνέχισε τώρα. Με καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η θέση με εμένα. Ναι, εντάξει. Θες δηλαδή να συνεχίσω εγώ τώρα εκπομπή. Για συνέχισε, για πες. Τα δικά σου. Για πείτε ρε παιδιά, Αλεξανδρούπολη πρώτη φορά. Εγώ όχι, έχω ξαναρθεί πριν κάποια χρόνια. Είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Είναι από τις δύο πόλεις που θα έμενα πολύ άνετα μόνιμα. Πάρα πολύ ωραία. Συνδυάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η Δεσποινής από εδώ πρώτη φορά. Καταλαβαίνεις. Χθες έκλεισε 21, πότε να έχει προλάβει. Oh, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Ζήσεις, Ελενάκη, και χρόνια. Μάτσε, κυρώμαστε. Να είσαι καλά. Άντε, καλά μυαλά και δεν το νομίζω. Και του χρόνου, στα 22. Double, 22-22 Ιουλίου. Ξέρετε τι θα γίνει του χρόνου, ε. Χαμός. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Εγώ ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά, εντάξει. Ήρθαμε κατευθείαν από αεροδρόμιο, δεν πρόλαβε να τη κάνω tour. Ναι, στο φεύγιο μάλλον. Εντάξει, θα υπάρχει δρόμο. Και χρόνος, μη στεναχωριέστε. Και δεν μας είπατε γιατί ανεβήκατε εδώ στα μέρη μας. Πώς από εδώ, υπάρχει κάποιος λόγος? Λοιπόν, βασικά, κοίτα, βολτάραμε και μας έβγαλε ο δρόμος στην Αλεξανδρούπολη. Πες την αλήθεια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό φεστιβάλ νέων στον Άρδα, το οποίο θα συμπαρουσιάσουμε. Και είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που μας προσκάλεσαν γι' αυτό. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε. Η 24η συνάντηση νέων. Και ξέρεις τι πάει να πει νέοι. Ξέρω, θυμάμαι ακόμα κι εγώ σε αυτήν την κατηγορία νομίζω εντάσσομαι. Σχεδόν, κάπου εκεί αρχίζεις και φεύγεις. Τέλος πάντων. Όσοι νιώθουν στην ψυχή, ναι. Ρε, είστε καλά και οι δύο μας δουλεύετε εδώ πέρα. Πείτε κάτι. Τέλος πάντων, θα πάρω τηλέφωνο το Σάκη, κανονίστε. Πες μας τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο line-up καλλιτεχνών. Ξεκινώντας από την Μελίνα Σλανίδου, το Δημήτρη Μπάση. Πολύ φίλοι μας. Και φίλοι μας και γενικά πάρα πολύ. Πολύ καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη την επόμενη μέρα. Με τους 15-50. Δεν θέλω, θα ξεχάσω αν προσπαθήσω να τους πω όλους. Πάντως θυμάμαι ότι είναι η Πάολα. Η Πάολα. Βέβαια. Δεν γίνεται να ξεχαστεί αυτό το η κορίτσι. Η Πάολα δεν ξεχνιέται, είναι η αλήθεια. Και η Ευρύτικη Ζυγιά με το Δήμα Αναστασιάδη επίσης. Ντέμι. Η Ντέμι είναι σε μια μέρα που έχει πολλούς καλλιτέχνες από την Πάνικ. Βέβαια ακριβώς. Και θα κλείσει τώρα. Θα το πεις εσύ, θα το πω εγώ. Πες το εσύ. Με το Σάκη Ρουβά! Σάκη! Έτσι, καταλαβαίνεις, θα έρθουν τα κορίτσια, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Το θέμα είναι ο Σάκης να σκίσει τα ρούχα του. Εμείς γιατί να τα σκίσουμε. Να πάρουμε κανένα κομμάτι από τη μπλούζα. Κάτι δεν τρέψετε λιγάκι εδώ. Εγώ που θα μπουδιάσουμε, εδώ μου έχει έρθει ένα δώρο τώρα εμένα. Α, πήρες και δώρο. Ναι. Α, και εγώ τίποτα. Καλά, πάρε, άνοιξε. Τα κορίτσια παίρνουν τα δώρα. Τα κορίτσια ξέρουν. Το κορίτσι. Α, ναι, σωστά, το ξέχασα. Θα κλάψω. Μα και γενέθλια να μην είχε πάλι, αξίζει όλα τα δώρα του κόσμου. Βέβαια, ωραία το λες. Οπότε λοιπόν ήρθαμε για αυτό το φεστιβάλ και να καλέσουμε και όλο τον κόσμο να έρθει. Δεν απευθύνεται μόνο σε campers, που εμείς δεν είμαστε. Είναι μια συνάντηση νέων όπου μπορούν να έρθουν όλοι. Έχει πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες και πολιτιστικές. Γενικά νομίζω θα είναι ένα πενθήμερο καταπληκτικό και όσοι μπορείτε, ελάτε. Να σας στηρίξουμε και να μας στηρίξει. Γιατί χανόμαστε. Α, τι ωραίο δώρο που αυτό πήρες. Είναι για να με ματιάζουν, το ξέρετε. Σας παίρνει και εσάς. Εγώ παίρνω τη μάνα μου κάθε πέντε λεπτά γιατί λέω ξεματιασέμ και ξεματιασέμ. Τώρα δεν θα χρειάζεται. Τώρα είναι μια χαρά. Ναι. Αυτά που λέτε, για αυτή την αφορμή ήρθαμε. Και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλά κουνούπια. Πάρα πολλά κουνούπια για τα οποία έχουμε προμηθευτεί πάρα πολλά αντικουνουπικά. Και πολλή μουσική. Αλλά θα έχει πολλή μουσική, πάρα πολύ κέφι. Θα παίξουμε στη θάλασσα, στον ποτάμι. Και έχουμε και πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα να δώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προτάσει την αγάπη όλων των λαών και των νέων. Και επειδή υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο με τα δύο παιδιά τα οποία κρατούνται παράνομα, παράτυπα όπως θέλετε να το πείτε, στις φυλακές Εδρένου Πόλεως, είναι το χωριό εκεί Καστανιές από όπου τους πήραν. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να φωνάξουμε πάρα πολύ δυνατά ότι είμαστε εκεί, ότι τους στηρίζουμε, όλοι τους σκεφτόμαστε. Νομίζω κλείσαν 5 μήνες.
Αν δεν κάνω λάθος. Και πόσους ακόμα θα κλείσουν, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολλοί αυτοί οι μήνες. Τέλος πάντων, όμως θέλουμε όλοι να στείλουμε ένα μήνυμα, τους σκεφτόμαστε, τους, προσπαθούμε να τους συμπαρασταθούμε όπως μπορούμε. Και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Να πάνε στις οικογένειές τους. Να τελειώσουν όλα καλά, ναι. Και να ακουστεί η φωνή του φεστιβάλ μέχρι την Αδριανούπολη για να τους δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Μα είναι δυνατόν. Μια οικογένεια στέλνει τα παιδιά όπως το έχουμε πια έτσι δεδομένα, 9 μήνες να φύγουν και ξαφνικά να σου τα φιλικήσουν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ελπίζουμε να έχει αίσει ο τέλος. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Yeah. Υπάρχει έτσι κάποιο σχέδιο από Σεπτέμβρη και μετά, δηλαδή. Τίποτα που έχετε να μας πείτε. Απόδραση. Όχι, πλέον. Σχέδιο επαγγελματικών. Ναι, ναι. Ακόμα είναι η φάση ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που τα σχέδια εξελίσσονται και φτιάχνονται. Εγώ τουλάχιστον από μεριάς μου είμαι σε μια φάση που ολοκλήρωσα μια συνεργασία με το Ε και είμαστε σε κάποιες συζητήσεις για κάποια άλλα πράγματα. Πολύ τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ θα είναι φυσικά εδώ και σε όλη την Ελλάδα και ίσως και στην Κύπρο, και είναι έτσι μεγάλη μας χαρά γιατί το κάνουμε με πάρα πολύ κέφι. Αυτή την εκπομπή την αγαπάμε πάρα πολύ. Επίσης δισκογραφικά έχω και τη δισκογραφική εταιρεία την Digital Ray Records με αρκετούς αγαπημένους καλλιτέχνες και θα έχουμε να παρουσιάσουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα και γνωστούς καλλιτέχνες και νέους καλλιτέχνες. Κάπως έτσι. Και άλλα πράγματα βασικά, μην συγκουράσω τώρα στα πόλα. Τα καθηγητηλίκια στο αυτά γενικά, ο Λάμπρος κάνει 15 δουλειές. Έχετε καταλάβει, είναι πολύ πράγμα. Είναι πολύ πράγμα, είναι πολύ καλό. Όταν μπορείς, παιδί μου, εμείς με τη μία καταπιανόμαστε και κάπως δεν τζουλάει, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Φέτος η εμπειρία που είχα, γιατί έκανα πρώτη φορά μάθημα στη σχολή του Αντένα, ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη. Να βλέπεις παιδιά είτε 18, είτε 20, είτε μέχρι 38 χρονών μαθητές είχαμε που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο τρόπο για τα μίντια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά προσπαθήσαμε να τους πούμε τέλος πάντων πώς είναι η σκληρή πραγματικότητα. Στην πρωτεύουσα, αλλά και όχι μόνο, ειδικά στην πρωτεύουσα, τα πράγματα είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Παντού είναι βεβαίως, αλλά εκεί πέρα επειδή υπάρχει υπερπροσφορά και μικρή ζήτηση. Και μικρή ζήτηση, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα σε όλους τους τομείς. Τα μίντια περνάνε δύσκολα, αλλά γιατί τη μαύρησα την κουβέντα. Απλά. Γενικά, είπαμε ότι είναι η εκεί. Άνοιξη το καλοκαίρι. Εσύ, ο βαρύς, ο χειμώνας, το καταχείμωνο. Τι συζητάμε τώρα. Μετά θα ρωτήσω την Έλενα και θα ανεβεί έτσι η διάθεση. Ναι, θα ανεβεί η διάθεση, ναι. Αυτά περίπου. Και τελειώνω και το πρώτο μου βιβλίο που γράφω για τα social media. Το οποίο. Ναι, ναι. Μην χειροκροτάτε, δεν βγήκε ακόμα, παιδιά. Το γράφω μαζί με τον πατέρα μου. Το χειροκροτάμε τώρα, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγει, κατάλαβες. Δεν ξέρω, θα μας τον θα μας έχουν πέσει τα δόντια. Θα χειροκροτήσουμε και όταν βγει. Θα ήθελα λίγο ντροπή, ναι. Θα έρθουμε να το παρουσιάσουμε και εδώ. Τέλεια. Σας περιμένουμε. Αυτά το κλείσαμε. Το κλείσαμε μόνος μου. Το είπα μόνος μου. Τέλεια. Μ' αρέσει. 8 με 10. Τέλεια. Εσύ, Έλενα, κάποιο σχέδιο, κάτι που δεν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Εγώ, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ, προτεραιότητα. Τέλεια. Γιατί περνάμε πραγματικά υπέροχα. Και τέλος πάντων, βγάζω τα ισόψυχά μου. Από εκεί και πέρα, τηλεόραση, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, να είμαστε σε κάποιες παραγωγές. Θα δούμε από Σεπτέμβρη. Τώρα είναι. Αυτά, μας έχει ο Θεός. Αυτά τον Αύγουστο. Ναι, γενικά τον Αύγουστο κλείνουν. Πάντως ευτυχώς, φέτος η τηλεόραση δείχνει γενικά ότι θα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο, θα έχει πολλές παραγωγές. Και θα είναι αρκετά καλύτερο. Πολύ πιο ανταγωνιστική. Πολύ ανταγωνιστική. Και νομίζω θα είναι ευτυχώς και καλύτερο το αποτέλεσμα για τον τηλεθεατή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια. Να δουλίτσα, παιδί μου. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ το λέω και για τον τηλεθεατή, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια φάει στη μάπα τελείωτες μπαρούφες. Πολύ τρας προγράμματα. Καλά, τρας προγράμματα θα έχουμε και του χρόνου. Αλλά που έχουν εκτοξεύσει την ακροαματικότητα. Και τη θεαματικότητα, δυστυχώς. Ναι, για μένα εγώ δεν συμφωνώ να βλέπουμε τέτοιες τρασαρίες, αλλά τέλος πάντων. Δεν σα τσακωθούμε και δεν θα τσακωθούμε, ρε παιδάκι μου. Έχουν ανεβάσει την θεματικότητα. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτή είναι αυτή, έχουμε, αν σα αρέσει. Εντάξει, οπότε τα πράγματα είναι ρευστά. Ακόμα καλύτερα κιόλα, καλοκαίρι, ξεκούραση. Ναι, θα προσπαθήσουμε λίγο να ξεκουραστούμε, να κάνουμε κανένα μπανάκι, να προσθέσουμε κανένα φεστιβάλ. Και διακοπέ στον Άρδα με το καλύτερο φεστιβάλ. Με πολύ ωραίου καλλιτέχνε. Άρα όλα καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, δεν είναι κανένα παράπονο, δεν έχουμε. Και ξεκινάει και τα λέει. Εκτός από. Όχι, πλάκα κάνουμε έτσι. Όλα καλά. Εσείς πότε θα διακοπέσετε? Τέλεια Αυγούστου. Τέλεια Αυγούστου. Θα δούμε. Λοιπόν, 29 Αυγούστου με 2 Σεπτέμβρη. Καμός. Προλαβαίνεις να βάλεις τον μπανιερό, το αυτό, να φύγεις στην παραλία. Εντάξει, εδώ όμως μπορείς να κάνεις ωραίο μπάνιο. Ναι, εντάξει. Το καλό είναι ότι η θάλασσα είναι κοντά και υπάρχει ευκαιρία για βουτιές. Τέλεια. Και η ζέστη δεν αστείευεται.
Δροσούλα, έχετε δροσιά τώρα, θα έχετε δροσιά. Όχι, ακόμα όχι. Αύριο λέει ότι θα ρίξει τρομερές καταιγίδες. Σας ελπίσουμε ότι από Τετάρτη που ξεκινάει και το φεστιβάλ στο Δάρθα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για να το χαρεί και ο κόσμος, γιατί θα υπάρχουν και κατασκηνωτές που, αν φάνε όλη τη βροχή θα στην Ελλάδα. Θα ταλαιπωρηθούν λίγο. Ναι, ναι. Τουλάχιστον νομίζω την ώρα της, από τις 9.30 το βράδυ που αρχίζει η συναυλία να έχει σταματήσει. Επίσης και τα κουνούπια σταματά να πετάνε. Δηλαδή είναι εκεί που πέφτει ο ήλιος. Να βρέξει το. Ναι, μετά είναι σαν να πέφτει περονόσπορος. Σταματάνε. Δεν υπάρχουν. Πες το μας αυτό. Βέβαια είναι λίγο σαν δράκι τα κουνούπια σε μέγεθος, αλλά είναι. Τα κουνούπια είναι σαν φραγκόκοτες στην Αλεξανδρούπολη, Παναγία μου. Είναι τα λεγόμενα ελικόπτερα που εδώ πέρα έχουν γίνει Boeing. Να, σαν αυτό που ήρθατε, ας πούμε, σήμερα από Αθήνα. Ναι, δεν ήρθαμε με Boeing. Ήρθαμε με σχεδόν ελικόπτερα. Ήρθαμε ένα πολύ ωραίο ελικοφόρο. Εξαιρετικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά κούναγε λίγο και όπως καταλαβαίνεις, η Ανακόνστα, θα το πω χωρίς καμία αυτή, είναι χέστη. Συγγνώμη, το λέω, δεν μπορεί. Εντάξει, τι να κάνω, έκανα εγώ τις ανάσες μου το κετού. Μα νόμιζα ότι θα βγάλει δίδυμα. Με κράταγε, μου έκανε αέρα, ήμουν εγώ η τελείωση η Βασίλισσα Ελισάβετ και έλεγα Παναγία μου, θα φτάσουμε. Έχω κάνει 3.000 φορές το σταυρό μου. Εν τέλει. Πατήσαμε γη. Η οποία Βασίλισσα Ελισάβετ, τη διάβασα προχθές ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Νευρίασε. Είπαν ότι αποχαιρέτησε ο σύζυγός της και εκνευρίστηκε. Είδε στο Twitter και εκείνη το μεταξύ είναι. Νομίζω ότι τα καταλαβαίνει αυτά. Είναι πολύ. Τι καλά, με τι βλέπεις έτσι. Ενεργή. Πάει και φεύγει. Όπως τη βλέπω. Πέρσι με... έκανε πασία. Με τα πράσινα σύνολα. Τι πώς τη βλέπω. Τι ωραία. Πολύ καλή η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μάλιστα. Κάπως από τον άλλο πήγαμε την κουβέντα τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η κουνιάδα τη Μέγαν Μάρκλ. Φαρμακόγλωσσα. Πόπο, ότι. Ντροπή τη οικογένεια. Γιατί ο μπαμπάς της Μέγαν Μάρκλ. Τι θα γίνει τώρα, μας πει όλο το βασιλικό δέντρο εδώ πέρα. Που κάναν πρόβα για πιθανό θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Προβάλλαν το πώς ναι, θα γίνει. Αυτό γίνεται, εντάξει. Γιατί πρέπει. Θα αλλάξουν πάρα πολλά όταν. Καλά, σίγουρα. Και θα αλλάξω γειτονιά. Πραγματικά αυτά τα χωρατά τα κρατήσει να τα πει τώρα. Όχι, εδώ θα τυπωθούν νέα νομίσματα. Θα γίνει εθνικό πένθος. Τέλος πάντων, θα συνεχίζω. Εντάξει, κοντζάμ Βασίλισσα θα φύγει από τη ζωή, λογικό είναι. Αν φύγει, ναι, ναι. Τι αν φύγει, ρε παιδιά, 93 είναι, τι αν χτυπάτε ξύλα. Έχει πάει τελικό. Είχα μια γιαγιά που πέθανε 103. Δεν ήταν Βασίλισσα όμως. Δεν σε κάνω. Η Βασίλισσα είναι πιο, έχει, βέβαια, έχει το βάρος της κορώνας. Παιδιά, κάτι δίνουν στους Βασίλισσες. Δεν είναι δυνατόν όλοι να ζουν μέχρι τα 95. Ναι, κάτι γιατί παίρνουν. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τι κάνουν οι Βασίλισσες. Κάτι παίρνουν, δεν ξέρω. Έχουν κάνει καλή ζωή, ξεκούραστη ζωή με όλες τις ανέσεις. Ναι. Πιστεύω αυτό φταίει. Μακάρι να ζήσουμε κι εμείς μέχρι τα 93. Και 103. Όπως είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι. Τα σύνολα τα βιολετή. Με τα λαχανή. Γιατί να είμαι τα λαχανή. Μαυροφορούσα έτσι. Δεν θέλω μέχρι τα 93. Όχι, δεν θέλω να βάλω. Θα έχεις φύγει από τη ζωή εσύ, ας έχουμε χαιρετήσει. Όταν εσύ είσαι 90, εγώ θα είμαι 160. Μωρή, σε καλά, εννοείται θα έχω φύγει από τη ζωή. Έξι καντήλια θα έχω ανάψει. Θα κάνουμε εδώ πέρα ζωάρα. Ναι. Ξέρουμε εμείς τα κορίτσια. Φύγε εσύ και θα τα βρούμε. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Πού κάνουμε και τον επικίδιο. Λοιπόν, Ζάκη μου, σε 40 μέρες άναψε και ένα καντήλι. Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε. Το κατάλαβα, δεν παρεξηγήθηκα. Να μην παρεξηγείς. Αυτά είναι λόγια αγάπης. Ναι, μωρέ. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Θα υποθούν κι αυτά, δεν πειράζει. Εντάξει, χαλάλι. Τι να σας κάνω, σας αγαπάμε. Έχετε κάτι άλλο έτσι να μας πείτε. Καταρχήν, έχετε ξαναπάει στον Άρδα, Βόρειο Εύρο γενικά. Όχι καλέ, τι να ακούσε. Τώρα θα πάμε να κάνουμε την πρώτη φορά. Mm-hmm. Θα πατήσουμε με το δεξί. Να πατήσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και με εσάς παρουσιαστές θα είναι ακόμα καλύτερα φέτος. Νομίζω θα είναι ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα το διασκεδάσουμε. Οι καλλιτέχνες είναι πραγματικά καταπληκτικοί. Έχει ένας γενικά, και ένας. Γενικά νομίζω. Στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά ωραία δρόμενα και happening τέλος πάντων. Με συναυλίες, με φεστιβάλ, είναι πολύ ωραία που γίνονται όλα αυτά. Και βεβαίως το φεστιβάλ Νέων στον Άρδα που τόσα χρόνια έχει φέρει πάρα πολλά δυνατά ονόματα. Και φέτος επίσης νομίζω ο κόσμος θα το απολαύσει πάρα πολύ. Οπότε εμείς τον καλούμε και πάλι να έρθει, να δώσει το παρόν. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, παιδιά, μεθαύριο. Να βάλετε ένα μαγιό, ένα παρεό. Μην νομίζετε ότι φεύγουν οι μέρες. Μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Παρεό. Πώς θα έρθει, να βουτήξει τον ποταμό, να κάνει και μια αθλοπαιδιά. Ναι. Διάφορα θα πράγματα. Θα παίξει ένα beach volley, ένα beach football. Με αθλητικά παπούτσια και έντομο αποθητικό. Και έντομο αποθητικό. Θα το λέμε συνέχεια. Πάρα πολύ. Πάρτε ένα κουβά. Λουστείτε και λάτε. Αυτά από μας. Να σε πούτε 98 και 1 στον Άρδα. 98 και 1 στον Άρδα. 98 και 1 παιδιά. 98 και 1 στον Άρδα. Είμαστε παντού, παιδί μου, παντού. Άρα αυτά. Αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ευχόμαστε να σας ξαναφιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Energy 98,5. Θα γίνει πολύ σύντομα, το υπόσχομαι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έλενα, σε ευχαριστώ. Λάμπρος, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας φιλούμε είσαι πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Νομίζω μου ταιριάζει. Κλείνω με Γιάννη, δεν μπορούσα να μην. Αν και διαφέρουμε λιγάκι στα αυτά λέγεται. Δικιά μου είσαι, παιδί μου, τέλος.